Παίχτες του, συμπαίχτες του μάλλον, Δαμιανός ξανά, στο Λιβαδά. Λιβαδάς προσπαθεί να βρει συμπαίχτη του, στο Δαμιανό γυρίζει, μια παλιά του Δαμιανού στο Νέγκα, σου το Νέγκας και καλάθι. Αρκετά εύστοχος ο Νέγκας, ίσως το έκανε καλό, ξεκουράστηκε σε όλο το πρώτο ημίχρονο και μπήκε δυναμικά στο δεύτερο. 55-36 η ΑΕΛ μπροστά, 19 πόντους στο 14 και 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα. Κρεμμύδας, σουτάρι, αστοχή, αλλά κερδίζει να φάλα το Λιβαδά. Δύο βολές για τον Κρεμμύδα. Ετοιμάζεται για μια βολή ο Κρεμμύδας, την πρώτη του. Άστοχη πρώτη. Και η δεύτερη άστοχη, παίρνει το ριμπάου τον Νέγκας στο Δαμιανό. Δαμιανός βγαίνει γρήγορα μπροστά. Στο Λιβαδά. Ο Λιβαδάς γυρίζει, σουτάρει και γράφει άλλο καλάθι για την ΑΕΛ. 57-36. 21 από τους μπροστά η ΑΕΛ. Παναγόπουλος μια παλιά στο Φιλιππάκη, προσπαθεί να κλέψει ο Μελάς, δεν το κατορθώνει. 2-1-2 η άμυνα της ΑΕΛ αυτή τη στιγμή. Πρεσάρι του Δαμιανός, σουτ του Παναγόπουλου, ξανακερδίζει την μπάλα ο Φιλιππάκης, σουτάρει καλάθι και φάουλ από τον Έγκα. '57-38 η ΑΕΛ μπροστά. Μία βολή, κερδίζει το ριμπάου το Λιβαδάς στο Δαμιανό. Ο Δαμιανός κατεβάζει την μπάλα, μια κοφτή παλιά στον... Δεν μπορεί ο Δαμιανός τώρα. Στο Μελά, σηκώνεται για σούτιο πόντον ο Μελάς. Αστοχή, το ριμπάου το Φιλιππάκης, κατεβάζει. Παναγόπουλος. Παναγόπουλος κατεβάζει για τα ψηλά λόγια. Νικολόπουλος. Φιλιππάκης. Μανολόπουλος. Νικολόπουλος. Παναγόπουλος, σου δύο πόντων. Κερδίζει το ριμπάου το Δαμιανός, δεν ολοκληρώνει. Νικολόπουλος. Ξανά ο Νικολόπουλος στο Φιλιππάκη. Προσπαθεί να σουτάρει, κλείνεται πολύ όμορφα από τον Λιβαδά και τον Κοντόγυρα. Μπάσιμο Νικολόπουλος. Κερδίζει ο Μελάς. Μετά το άστοχο σουτ του Νικολόπουλου. Κατεβάζει ο Μελάς. Στο Δαμιανό, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ο βασικός playmaker της ομάδας μας. Λιβαδάς κάνει πολύ ωραία κίνηση. Ξανακερδίζει την μπάλα και γίνεται φάουλ. Δεν ξέρω από ποιον παίχτη έγινε, εν πάση περιπτώσει μπάλα για την ΑΕΛ. Λιβαδάς απ' έξω στο Δαμιανό. Μελάς. Μελάς. Ξανά Δαμιανός, κάνει μπάσιμο Δαμιανός και αφήνει την μπάλα πολύ όμορφα στο καλάθι. 59-38 πάλι το σκορ, στους 21 πόντους. Η ΑΕΛ 10 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Μανολόπουλος με την μπάλα για τα ψηλαλόνια. Σπαθεί να βρει ένα συμπαίχτη του, Νικολόπουλος. Παναγόπουλος, ξανά Νικολόπουλος. Μανολόπουλος. Βρίσκει τον Παναγόπουλο, ξανά Μανολόπουλος. Χάνει την μπάλα ο παρέμβαση του Μελά και ο Λιβαδάς κατεβάζει. Κλέβει προς τη μην ένας παίχτης. Ξανά Μελάς, Δαμιανός. Ο Δαμιανός μια παλιά στην κορφή στον Νέγκας, κερδίζει την μπάλα και την αφήνει στο καλάθι. 61-38 και ένα time out από τον coach των Ψηλαλωνίων.
Τα Ψηλαλόνια είναι μια ομάδα η οποία δυσκολεύεται. Της λείπει τελείως η φυσική κατάσταση και δεν νομίζω ότι μέχρι αυτή τη στιγμή έχει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα η ΑΕΛ. Και ελπίζουμε ότι θα αυξήσει και το δείκτη του σκορ σταδιακά. Πανέρχεται την μπάλα από τα Ψηλαλόνια μετά το time out. Παναγόπουλος κατεβάζει για τα Ψηλαλόνια. Νικολόπουλος, Μανολόπουλος, ξανά Νικολόπουλος, Παναγόπουλος σου τριών πόντων, ευστοχή στην προσπάθεια του αυτή και κάνει το σκορ 61-41. Δαμιανός για την ΑΕΛ. Μελάς, κάνει μπάσιμο Μελάς, σηκώνεται και γράφει ένα πολύ ωραίο καλάθι. Ζήτησε φάουλ ο παίχτης μας, αλλά δεν του δόθηκε. Παναγόπουλος. Μια μπαλιά στον κολέ, το Μανολόπουλο. Έξω η μπάλα, το πίσω μέρος του ταμπλό. Μια αλλαγή για την ΑΕΛ. Στη θέση του Κοντόγιου επανέρχεται ο Μαντάς. Μέλας απ' έξω, στο Δαμιανό. Δαμιανός κατεβάζει γρήγορα την μπάλα, μπαίνει και φάουλ, φάουλ νούμερο 10. Δεν είχε φύγει μπάλα. Δεν έδωσε φάουλ, έδωσε την μπάλα απ' έξω διετής. Μάλιστα. Λιβαδάς. Λιβαδάς στο Μαντά. Δαμιανός. Προσπαθεί ο Δαμιανός στο Μαντά. Σούτο ο Δαμιανός και καλάθι. 65-41 μπροστά η ΑΕΛ. 24 πόντους διαφορά. 8 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν το τέλος δεύτερου ημιχρόνου. Κλέβει ο Δαμιανός. Αλλά η μπάλα είναι ξανά για την Ψηλαλόνια. Νικολόπουλος, Μανολόπουλος. Σούτ 2 πόντων. Άστοχος παίρνει την ριμπάου του Φιλιππάκης και καλάθι για τα Ψηλαλόνια. 65-43. Δαμιανός. Το σύστημα γάμα ζητάει ο playmaker της ομάδας. Χάνει την μπάλα μετά το κλέψιμο του Παναγόπουλου και φάουλ ο Λιβαδάς. Εσκεμμένο. Δεν ξέρεις ρε, τι θες να μπει. Έχει δώσει εσκεμμένο. Έχει δώσει εσκεμμένο, δεν πηδάμε, δεν πηδάμε. Μία πολύ εύστοχη. Και η άλλη εύστοχη βόλη. Απ' έξω την μπάλα. 65-45. Μπροστά η ΑΕΛ. Κρεμμύδας πανήρθε στο παιχνίδι για τα Ψηλαλόνια. Στον Παναγόπουλο, Μανολόπουλος. Κρεμμύδας, Φιλιππάκης. Παναγόπουλος, Μανολόπουλο. Γυρίζουν την μπάλα στο Φιλιππάκη. Κάνει τρίπλες, σηκώνεται και γράφει ένα καλάθι για τα Ψηλαλόνια που μειώνουν στους 18 πόντους. 65-47, 7-25 πριν το τέλος του πρώτου μηχρόνου, του δεύτερου μηχρόνου. Μαντάς, Σεμελά, φάουλο Μανολόπουλος. Δύο αλλαγές για την ΑΕΛ αυτή τη στιγμή. Στη θέση του Δαμιανού και του Λιβαδά επανέρχεται ο Κοτσόνης και μπαίνει για πρώτη φορά ο Σαυρόπουλος. Κοτσόνης. Κοτσόνης κάνει τρίπλες. Μαρκάρεται από το νούμερο 9 Παναγόπουλο. Στο Μαντά. Μαντά στο Μελά. Μελάς κάνει μπάσιμο. Σηκώνεται κάτω από το καλάθι και φάουλ. Και φάουλ από το νούμερο
5. Τον Κοντογιάννη. Απ' έξω είναι η μπάλα. Παναφέρει ο Μελάς. Στο Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος ξανά στο Μελά. Κοτσόνης. Κοτσόνης. Και του γίνεται φάουλ από τον Παναγόπουλο. Μελάς στο Σταυρόπουλο, Μελάς στον Έγκα, 3 δευτερόλεπτα, ο Μαντάς, τα ψηλαλόνια, Κρεμμύδας, στον Κότα, Κότας, προσπαθεί να βγάλει μια παλιά στο Φιλιπάκι, συγκρατεί ο παίχτης στο ψηλαλόνιο, στον Κρεμμύδα, σουτ δύο πόντων, ευστοχή, μειώνει κι άλλο τα ψηλαλόνια το σκορ, 65-49 στους 16 πόντους από τους 24 που είχαμε. Ο Τσόνης κλέβει την μπάλα, ο Παναγόπουλος, ξανακλέβει ο Κοτσόνης, κάνει ο Σταυρόπουλος, φάουλ, φάουλ ο Κρεμμύδας και καλάθι από τον Κοτσόνη και μία βολή τα ψηλαλόνια. Βλέποντας αυτή την πτώση της απόδοσης της ομάδας του ο coach της ΑΕΛ, παίρνει time out. Ο coach της ΑΕΛ προσπαθεί να εξηγήσει τους παίχτες τι φταίει και τι πρέπει να κάνουν. Και ετοιμάζεται για μια βολή ακόμη ο νούμερο 6 Κρεμμύδας για τα ψηλαλόνια. Ευστοχή στη βολή του. 65-52 μπροστά η άλλη 13 πόντους. Μείωσε κι άλλο τα ψηλαλόνια τη διαφορά. Κοτσόνης κατεβάζει. Σουτάρει για δύο πόντους, αστοχή, αλλά κερδίζει φάουλ. Έχει δύο βολές στο Κοτσόνης. Ευστοχή στην πρώτη βολή ο Κοτσόνης. Κάνει το σκορ 66-50-52. Ευστοχή και στη δεύτερη, 67-52, 5-45 πριν το τέλος του αγώνα. Κρεμμύδας για τα ψηλαλόνια. Φιλιπάκης, προσπαθεί να βρει ένα συμπαίχτη του. Ξανά Φιλιπάκης. Σουτ το νούμερο 5, κερδίζει ο Κοτσόνης, δεν συγκρατεί και τζάμπολ. Τζάμπολο Κοτσόνης με το Φιλιπάκι. Κερδίζει ο παίκτης του ψηλαλονίου. Κότας. Κάνει μπάσιμο ο Κότας. Σουτάρει, αστοχή. Μια παλιά στον ευνηδιασμό. Δεν πετυχαίνει. Διώχνει την μπάλα έξω Φιλιπάκης. ΑΕΛ στην επίθεση με τον Κοτσόνη. Κοτσόνης. Μπαίνει. Και φάουλ από το νούμερο 9 Παναγόπουλο. Μία-μία είναι οι βολές στον Κοτσόνη. Ετοιμάζεται για μία-μία ο Κοτσόνης, βολές. Σουτάρει και ευστοχή στην πρώτη. Ευστοχή και στη δεύτερη με ταμπλό. Είναι πολύ εύστοχος στις βολές ο Κοτσόνης. Σλαλόνια στην επίθεση. Κρεμμύδας.
στον Κώτα απ' έξω. Ο Κώτας προσπαθεί στον Παναγόπουλο, κερδίζει το rebound ο Κοντόγιωργος. Χάνει την μπάλα ο παίχτης των Ψηλαλωνίων, πατάει γραμμή. Την μπάλα πάλι για την ΑΕΛ. Σταυρόπουλος. Κοτσόνης. Το σκόρ είναι 69-52, 4-30 που είναι το τέλος του δεύτερου ημιχρόνου. Κοτσόνης. Γίνεται σκρίνα από τον Κοντογιούρη, επιτυχημένο. Χάνουμε όμως την μπάλα και στον ευνηδιασμό ο Φιλιππάκης για τα Ψηλαλώνια. Κάνει το lay-up και καλάθι. 69-54 για την ΑΕΛ. Κοτσόνης στην επίθεση. Σταυρόπουλος. Σηκώνεται και σουτάρει άστοχος. Χτενίδη στον Κοτσόνη. Κοτσόνης. Σταυρόπουλος. Χτενίδης. Μια μπαλιά του Κοντόγιουργα στον Νέγκα, δεν συγκρατεί ο Νέγκα. Σταυρόπουλος. Πιάνει το Στεφάνιο Βασίλης και με αποτέλεσμα να μην μπει η μπάλα στο καλάθι. Απ' έξω η μπάλα, τα Ψηλαλώνια, κατεβάζει ο Κρεμμύδας. Παναγόπουλος, Φιλιππάκης. Κρεμμύδας, στο Φιλιππάκη, κλείνεται από τον Νέγκα με φάουλ. Απ' έξω η μπάλα. Φιλιππάκης επαναφέρει για τα Ψηλαλώνια, στον Παναγόπουλο, στον Κρεμμύδα η μπάλα τώρα. Κρεμμύδας, κάνει τρίπλες. Παναγόπουλος σου τριών πόντων, αστοχή, Χτενίδη στο rebound, κατεβάζει και την μπάλα. Κλέβει την μπάλα ο Παναγόπουλος και η μπάλα για την ΑΕΛ ήταν, γιατί βγήκε από το πόδι του Παναγόπουλου, τελικά οι διαιτητές δώσανε την μπάλα στα Ψηλαλώνια. Κώτας. Σου τριών πόντων ο Κώτας. Εύστοχος ο Κώτας και κάνει το σκορ 69-57. 12 από τη διαφορά για την ΑΕΛ. 2-55 πριν το τέλος του δεύτερου ημιχρόνου. Κοτσόνης για την ΑΕΛ. Χάνει την μπάλα και στην ευνηδιασμό οι παίκτες των Ψηλαλωνίων. Ένα πολύ ωραίο κόψιμο του Σταυρόπουλου και στην επίθεση ο ίδιος παίκτης και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Πετυχαίνει το καλάθι, κερδίζει φάουλ. 71-57. Πρέπει να μετρήσει το καλάθι. Πρέπει να μετρήσει το καλάθι. Ναι, μέτρησε το καλάθι. Και μια βολή για τον νεαρό παίκτη της ΑΕΛ. Μια βολή ο Σταυρόπουλος σε στοχή, 72-57. Κρεμμύδας για τα Ψηλαλώνια. Στον Κώτα. Κλείνει το Κώτα στο Δαμιανό. Σουτ τριών πόντων ο Κώτας. Άστοχος, κερδίζει το rebound ο Νέγκας. Στο Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος κάνει τρίπλες και κερδίζει φάουλ από τον Κώτα. Μία-μία είναι οι βόλες. Μία-μία βολές για το Σταυρόπουλο, 2 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα το τέλος του παιχνιδιού. Μέσα! Ευστοχή στην πρώτη βολή. 73-57. Ξανανεβάζει τη διαφορά η ΑΕΛ. 70... Τι έγινε? Κώτας για τα Ψηλαλώνια. Κλέβω ο Δαμιανός. Τεχνική ποινή μετά τη διαμαρτυρία του αυτή στον Κώτα από τους διαιτητές. Τεχνική ποινή για την ΑΕΛ μετά από αυτή τη διαμαρτυρία του Κώτα προς τους διαιτητές.
ζήτησε φάουλ, δεν του δόθηκε. Δύο βολές για την ΑΕΛ με τον Δαμιανό. Έστοχο στην πρώτη του βολή. Εύστοχος και στη δεύτερη. Τα ψηλαλόνια στην επίθεση. Νικολόπουλος κάτω από το καλάθι κόβεται από τον Έγκα. Δαμιανός. Προς το Λιβαδά. Λάθος πάσα. Και φάουλ ο Χτενίδης. Μπάλα είναι απ' έξω από τη... για τα ψηλαλόνια. Μετά το φάουλ του Χτενίδη. Παναγόπουλος. Ξανά Παναγόπουλος στο Φιλιππάκι. Χάνει την μπάλα παρέμβαση του Χτενίδη. Δεν ολοκληρώνει ο Χτενίδης. Προσπάθησε να πετάξει την μπάλα στο Λιβαδά. Κρεμμύδας. Κρεμμύδας στον Παναγόπουλο. Κρεμμύδας ξανά. Φιλιππάκης. Και φάουλ. Φάουλ ο Νέγκας. Φάουλ ο Νέγκας στον Κοντογιάννη. Δύο βολές ο Κοντογιάννης. Άστοχος στην πρώτη του βολή. 1-22. Άστοχος και στη δεύτερη, παίρνει το ριμπάου το Κοντέγκρας στο Δαμιανό. Δαμιανό, μια πολύ ωραία μπαλιά στο Χτενίδη, δεν το εκμεταλλεύεται και χάνει την μπάλα παρέμβαση του Κρεμμύδα. Χτενίδης επαναφέρει στο Δαμιανό. Ξανά Δαμιανός προς το Χτενίδη. Λάθος πάσα. Στην επίθεση στα ψηλαλόνια. Νικολόπουλος, σουτάρει για δύο πόντους, κερδίζει ο Χτενίδης, κάνει λάθος, σούτ από τον Κρεμμύδα και καλάθι, 55 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του παιχνιδιού. 75-59 μπροστά η ΑΕΛ, χάνει την μπάλα ο Λιβαδάς. Ξανά στην επίθεση τα ψηλαλόνια με τον Κρεμμύδα. Στείνεται για τρεις πόντους, χάνει, ξανακερδίζει την μπάλα, στοχούνε και στην επίθεση η ΑΕΛ. Λιβαδάς, 2-1. Μπαλιά πολύ ωραία στον Κοντόγιωργα και καλάθι για την ΑΕΛ, 77-59. Το μπάσκετ είναι απλό. Σούτρων πόντων από τον Φιλιππάκη, άστοχο, και μπάλα ξανά για την ΑΕΛ, 19 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει ο αγώνας. Κάνει λάθος ο Δαμιανός και φάουλ ο Κοντόγιωργας. 18 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. 77-59. Μία-μία βολές για τους παίχτες των ψηλαλωνίων. Παναγόπουλος βολές. Στοχή στην πρώτη. Έχει δικαίωμα για δεύτερη. Εύστοχος και στη δεύτερη, μειώνει, 77-61, μια επίθεση για την ΑΕΛ και φάουλ από το νούμερο 9 Παναγόπουλο. 15 δευτερόλεπτα πριν λήξει το παιχνίδι. Μία-μία βολές ο Λιβαδάς. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Λιβαδάς. Κάνει το σκορ 78-61. Ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Σουτάρει. Αστοχή στη δεύτερη. Προσπαθεί να κερδίσει. Ο Φιλιππάκης στην επίθεση για τα ψηλαλόνια. 8 δευτερόλεπτα. Κάνει μπάσιμο Κρεμμύδας και φάουλ από τον Έγκα.
Δύο βολές από τον Γκρεμίδα, άστοχη στην πρώτη. 7 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του παιχνιδιού. Επιχειρεί τη δεύτερη. Ευστοχή στη δεύτερη. Και επίθεση 7 δευτερόλεπτα για την άλλη. Μια παλιά στο ξεμαρκάρι, στο Λιβαδά. Προσπαθεί να καρφώσει, δεν το κατορθώνει. Και 2 δευτερόλεπτα, 1 και έληξε το παιχνίδι. Που βρίσκει η νικήτρια την ΑΕΛ με 78.